Ο Ζωροαστρισμός έγινε συνώνυμο της Περσίας. Δεν χρειάστηκε πολύ για να φτάσει να θεωρηθεί αυτή η θρησκεία, περισσότερο ένα εργαλείο κατάκτησης παρά μια μορφή πνευματικής απελευθέρωσης. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως που ορισμένοι άρχισαν να βλέπουν τον Χριστιανισμό ακριβώς ως ένα αντίδοτο στην, στον καταπιαστικό προσιλητισμό από την Περσική Μητρόπολη. Οι ακριβεί περιστάσει σχετικά με το πώ και το πότε οι ηγεμόνε του Καυκάσου ασπάστηκαν τον χριστιανισμό δεν είναι απολύτω ξεκάθαρε. Οι αφηγήσει για τον προσελητισμό του Αρμένιου βασιλιά Τυριδάτη του Τρίτου στι αρχέ του 4ου αιώνα γράφτηκαν μεταγενέστερα και σίγουρα επηρεάστηκαν από την επιθυμία για την αφήγηση μια καλή ιστορία καθώ και από την χριστιανική μεροληψία των συγγραφέων του. Σύμφωνα ωστόσο με την παράδοση, ο Τυριδάτη ασπάστηκε τον χριστιανισμό αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε χείρο και περιπλανιόταν γυμνό στα λιβάδια μέχρι που τον γιάτρεψε ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος είχε καταδικαστεί να ζει σε ένα λάκκο με φίδια επειδή δεν δεχόταν να λατρέψει μία αρμένια θεά. Ο Γρηγόριος γιάτρεψε τον Τυριδάτη. Τον απάλαξε από τη μουσούδα τους χαβλιόδοντες και την προβιά και, έπειτα βάφτισε τον ευγνώμονα μονάρχη στον Εφράτη.